Καλησπέρα σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να μένετε σπίτι. Σήμερα έχουμε πάλι την τιμή να έχουμε κοντά μας τον φίλο μου και προσκεκλημένο τον Θάνατο Τζίμα, που θα μας κάνει ανάλυση ατομική. Έναν παίχτη κλειδί, θα έλεγα εγώ, του Ολυμπιακού, που είναι ο Εμβιλά. Θα μας αναφέρει κάποια στοιχεία, στατιστικά αλλά και βίντεο, το πώς αυτή η πορεία που διανύει αυτός ο παίχτης έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Να καλησπέρισω και τον Κώστα, τον συνάδελφο. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα να έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Θάνος ο Τζίμας. Να τον καλωσορίσω και εγώ στο κανάλι, ο οποίος ασχοληθεί με την τακτική ατομική ανάλυση του Εμβιλά του Ολυμπιακού. Πάμε να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, Θάνο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Κώστα Ντίνε Τσακυρίδη. Καλησπέρα, Κώστα Νικολαίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και για την πρόσκληση και βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς, θα κάνουμε την ανάλυση του αμυντικού μέσου του Ολυμπιακού, Γιάν Τζεράρντ Εμβιλά. Αρχικά θα δείξουμε κάποιες πολύ γενικές πληροφορίες για τον Εμβιλά. Γεννημένος στις 29 Απριλίου 1990 στη Γαλλία, ύψος 1,82, 80 κιλά. Έχει αγωνιστεί τόσο με την εθνική ομάδα της χώρας του, όσο και σε διάφορες ομάδες της Ευρώπης, όπως η Ίντερ, η Σάντερλαντ, η Σεντετιέν και τώρα με τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Σε αυτή τη διαφάνεια θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος αμυντικός μέσος. Αυτά είναι αμυντικές ικανότητες, να είναι ικανός να διαβάζει το παιχνίδι, να έχει τακτικές γνώσεις, να είναι ικανός να σουτάρει από μακρινή απόσταση, να έχει υψηλά ποσοστά ακρίβειας στις μεταβιβάσεις, τόσο κοντινές όσο και μακρινές, να έχει καλή φυσική κατάσταση, αντοχή, δύναμη, να έχει καλή συμπεριφορά στο transition, τόσο το αμυντικό όσο και το επιθετικό, να διαθέτει πνευματικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας, να είναι ικανός να αλλάζει το παιχνίδι από τη μία πλευρά στην άλλη του γηπέδου και επίσης να παίρνει καλές τοποθετήσεις μέσα στο γήπεδο. Σε αυτή τη διαφάνεια θα δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία με τα οποία συγκρίνω τον Εμβιλά με δύο άλλους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, οι οποίοι αγωνίζονται στην ίδια θέση. Σημαντική παράμετρος για αυτά τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι τα λεπτά συμμετοχής των τριών ποδοσφαιριστών. Ο Εμβιλά έχει αγωνιστεί 1126 λεπτά με τον Ολυμπιακό, ο Σβάμπ 1066 με τον ΠΑΟΚ και ο Κουρμπέλης 923 με τον Παναθηναϊκό. Το αναφέρω αυτό διότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη, διότι αλλιώς μπορεί να προβούμε σε λάθος συμπεράσματα. Πάμε τώρα στα στατιστικά λίγο γρήγορα. Θα δούμε ότι ο Εμβιλά, οι συνολικές ενέργειες του Εμβιλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχουν ποσοστό επιτυχίας 77,3%. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι περισσότερες ενέργειες του Εμβιλά μέσα στο γήπεδο είναι επιτυχημένες. Επίσης, οι πάσες του αγγίζουν ένα ποσοστό 90% οι επιτυχημένες πάσες. Γεγονός που τον κάνει έναν παίκτη ποιοτικό, ο οποίος μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι τόσο από πίσω όσο και πιο μπροστά στο χώρο του κεντρικού τρίτου. Επίσης, οι μεγάλες μεταβιβάσεις κυμαίνονται στο 61%, ενώ επίσης οι πάσες στο τελικό τρίτο, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στατιστικό στοιχείο, το τελικό τρίτο είναι το τρίτο του γηπέδου όπου συγκεντρώνονται οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, όπου οι χώροι είναι πάρα πολύ μικροί, όπου οι αποστάσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών, ειδικά τις αντίπαλες ομάδες που αμήνεται, είναι πάρα πολύ μικρές. Εκεί ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει ένα ποσοστό επιτυχίας πάνω από 70%, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν χάνει την κατοχή κοντά στο αντίπαλο τέρμα. Επίσης, οι μεταβιβάσεις του Εμβιλά με κατεύθυνση του αντίπαλου τέρμα είναι σε ένα υψηλό ποσοστό. Στις μονομαχίες, στις αμυντικές αλλά και στις μονομαχίες στον αέρα, βλέπουμε ότι πάλι κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, αλλά υστερεί σε σχέση με τους άλλους δύο ποδοσφαιριστές. Πολύ απλά με αυτά τα στατιστικά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με ιδιαίτερη ποιότητα στη μεταβίβαση. Ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έλεγα εγώ έχει ανεβάσει το επίπεδο του Ολυμπιακού. Εδώ θα δούμε κάποια ακόμη στατιστικά στοιχεία. Θα δούμε
αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι μπορεί ο Εμβιλά να έχει αγωνιστεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε σχέση με τους άλλους, αλλά θα δείτε εδώ πέρα ότι τα φάουλ που έχει πραγματοποιήσει είναι τα λιγότερα από τους άλλους δύο. Για έναν αμυντικό μέσο, ο οποίος αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου, όπου γίνονται οι περισσότερες μονομαχίες του παιχνιδιού εκεί πέρα, είναι πολύ σημαντικό να μην κάνει πολλά φάουλ και να μην βάζει την ομάδα του σε επικίνδυνες καταστάσεις, ιδιαίτερα κοντά στην περιοχή. Επιπλέον, οι δύο κίτρινες κάρτες που έχει δεχτεί είναι στατιστικό στοιχείο το οποίο μας δείχνει ότι δεν θέτει τον εαυτό του εκτός πλάνων του προπονητή λόγω καρτών. Επίσης σημαντικό. Η ασίστ του 2, τα γκολ του 1. Βλέπουμε παρακάτω τα στατιστικά των άλλων δύο παικτών. Εκεί που ήθελα να σταθώ ήταν στα φάουλ τα οποία έχει κάνει είναι τα λιγότερα και στις κάρτες που έχει λάβει ότι είναι οι λιγότερες. Γεγονός που τον καθιστά ετοιμοπόλεμο σε πολλά παιχνίδια. Εδώ θα δούμε τις επανακτήσεις του Εμβιλά στο επιθετικό τρίτο, 42%. Μπορεί να μας φαίνεται μικρό το νούμερο, αλλά πιστέψτε με ότι κινείται στα υψηλότερα ποσοστά επανάκτησης στην μπάλα στο αντίπαλο μισό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επομένως, τα δυνατά στοιχεία του Εμβιλά, όπως θα μπορούσαμε να τα συγκεντρώσουμε, είναι οι πάσες, τόσο οι μακρινές όσο και οι κοντινές, η αντοχή του, η συγκέντρωσή του και η ικανότητα να διαβάζει πολύ σωστά το παιχνίδι. Σαν δυνατά σημεία θα μπορούσαμε να βάλουμε τις έντρες, την επιτάχυνση και το σκοράρισμα. Πώς συμπεριφέρεται ο Εμβιλά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού? Κατά την επιθετική φάση, τις περισσότερες φορές θα κατέβει χαμηλά στο γήπεδο, κοντά στο αμυντικό τρίτο, θα πάρει ενδιάμεση τοποθέτηση μεταξύ των δύο στόπερ και θα προσπαθήσει να οργανώσει το παιχνίδι. Πολλές φορές κατά την επιθετική λειτουργία πραγματοποιεί μεγάλες πάσες, αλλάζοντας το παιχνίδι από μια πλευρά στην άλλη. Επίσης, χαρακτηριστικό το οποίο κατά την άποψή μου αλλά και κατά την άποψη των περισσότερων προπονητών είναι πολύ σημαντικό για έναν αμυντικό μέσο, είναι πολύ απλός με την μπάλα. Στην αμυντική του μετάβαση θα δούμε ότι ασκεί άμεση πίεση στο χώρο που χάθηκε η μπάλα, ασκεί πολύ aggressive πίεση στον αντίπαλο, ενώ έχει και γρήγορες εναλλαγές σκέψεις από επίθεση στην αμυντική οργάνωση. Στην αμυντική φάση διαβάζει, όπως είπαμε, πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, παίρνει καλές τοποθετήσεις κατά την αμυντική λειτουργία, είναι δυνατός και σκληρός ποδοσφαιριστής, ειδικά στις ατομικές μονομαχίες, και πρεσάρει πάρα πολύ δυνατά το προσωπικό του αντίπαλο. Επίσης παρέχει κάλυψη και υποστήριξη στους συμπαίκτες του και βγαίνει αρκετές φορές να καλύψει στα πλάγια του γηπέδου. Κατά την επιθετική μετάβαση δίνει ασφάλεια στην πρώτη πάσα, ηρεμεί το παιχνίδι και υποστηρίζει το παιχνίδι παίρνοντας τοποθετήσεις κοντά στο επιθετικό τρίτο. Πάμε να δούμε τώρα ένα βίντεο του Εμβιλά. Το βλέπουμε? Ναι. Ωραία. Εδώ θα δούμε πως ο Εμβιλά παίρνει την μπάλα στο κεντρικό τρίτο του γηπέδου, κάνει την πάσα στο συμπαίκτη του και άμεσα θα τον υποστηρίξει. Με μία πάσα θα κάνει μεταβίβαση στην πλευρά στο συμπαίκτη του. Εδώ θα δούμε πάλι κοντά στο κεντρικό τρίτο παίρνει την μπάλα και με μία κάθετη πάσα δίνει την μπάλα στον El Arabi. Εδώ σε αυτή τη φάση θα δούμε πως με μία κάθετη πάσα, μία πάσα κλειδί βγάζει εκτός παιχνιδιού 5 αντιπάλους, παίζει κάθε στον El Arabi και δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε ότι μπορεί ο Εμβιλά να διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας. Βλέπει που υπάρχει ο κενός ο χώρος και με μία μεταβίβαση στα πλάγια στον ακραίο επιθετικό του Ολυμπιακού δίνει την μπάλα και άμεσα θα υποστηρίξει και την επίθεση. Βλέπουμε ότι ανέβηκε και πήρε μέτρα στο γήπεδο. Εδώ είναι μία σέντρα όπου ο El Arabi πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο γκολ. Εδώ βλέπουμε ξανά τον Εμβιλά κατά τη φάση της επιθετικής λειτουργίας, παίρνει ενδιάμεση τοποθέτηση μεταξύ των δύο κεντρικών αμυντικών του Ολυμπιακού και πραγματοποιεί μια μεγάλη μεταβίβαση με στόχο τον αριστερό εξτρέμ του Ολυμπιακού. Εδώ θα δούμε πόσο Εμβιλά
παίρνει την μπάλα, διαβάζει πολύ σωστά το παιχνίδι, σηκώνει γρήγορα το κεφάλι και πραγματοποιεί μια μεγάλη μεταβίβαση με το αριστερό πόδι του αυτή τη φορά. Στην απέναντι πλευρά βλέπουμε πως ακριβής ήταν η μεταβίβασή του, αν και με το αριστερό πόδι, και πόσο γρήγορα σήκωσε το κεφάλι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσκεται να οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γυρνάει αρκετά πίσω, βοηθάει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από το αμυντικό στο κεντρικό τρίτο. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα ισορροπημένος τόσο στο επιθετικό του κομμάτι όσο και στο αμυντικό του κομμάτι. Εδώ πάλι παίρνει την μπάλα, βλέπουμε πως διαβάζει πάλι πολύ καλά την κατάσταση του παιχνιδιού. Βλέπει ότι η ΑΕΛ παίζει σε ένα low block με τους παίκτες όλους να είναι κοντά στο κεντρικό άξονα συγκεντρωμένοι και με μια μεταβίβαση αλλάζει το παιχνίδι απέναντι στο συμπαίκτη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ έχει αλλάξει κατά πολύ τον Ολυμπιακό, έχει προσθέσει διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού σε σχέση με τον Κιγέρμε. Εδώ πάλι θα δούμε πως με μια ακριβία σπάσα θα αλλάξει το παιχνίδι στην αδύνατη πλευρά του αντιπάλου, δημιουργώντας μια σχέση 2-2 που μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Εδώ βλέπει την υπερφόρτωση στον άξονα και θα πραγματοποιήσει μια σέντρα στην καρδιά της περιοχής με μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Εδώ διαβάζει σωστά την σχέση 1-1, θα βγει, θα κάνει το overlapping, θα βγάλει τη σέντρα και θα πραγματοποιηθεί μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Εδώ θα δούμε τώρα πώς συμπεριφέρεται ο Εμβιλά, θα αλλάξει το παιχνίδι αριστερά με μια κοντινή μεταβίβαση και άμεσα θα υποστηρίξει το επιθετικό παιχνίδι λαμβάνοντας θέση κοντά στο επιθετικό τρίτο. Θα λάβει τη δεύτερη μπάλα και με ένα σουτ τρομερό θα βάλει ένα γκολ πολύ ωραίο. Εδώ θα δούμε τώρα τις αμυντικές λειτουργίες του Εμβιλά, πώς συμπεριφέρεται αμυντικά. Θα δούμε ότι προσφέρει κάλυψη, ότι κόβει αρκετές μπάλες, ότι υποστηρίζει τους συμπαίκτες του. Εδώ θα δούμε πως απλώνει το πόδι και καταφέρνει να ανακτήσει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Είπα και προηγουμένως ότι είναι ένας ισορροπημένος παίκτης τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Εδώ θα δούμε πως διαβάζει σωστά τη φάση και την κατάλληλη στιγμή πέφτει με ένα tackling, με μια προβολή και παραχωρεί πλάγιο για την άλλη ομάδα. Εδώ θα δούμε πως διαβάζει πάλι για ακόμα μια φορά σωστά τη φάση, ντουμπλάρει τον Σεμέδο, δημιουργεί μια κατάσταση 2-1 και κερδίζει την μπάλα. Απλά, γρήγορα, προσφέρει ασφάλεια κατά την μετάβαση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα... Εδώ διαβάζει πάλι σωστά τη φάση, βλέπει το κενό που δημιουργείται, τρέχει, καλύπτει, ανακόπτει την μπάλα. Πάλι εδώ μια φάση κατά την αμυντική λειτουργία, ο Εμβιλά θα βγει σωστά στον κατάλληλο χρόνο, θα κόψει την μπάλα και θα δούμε εδώ πόσο aggressive ο ποδοσφαιριστής είναι. Εδώ πάλι θα δούμε πως για ακόμα μια φορά θα διαβάσει τακτικά σωστά την αγωνιστική κατάσταση, θα διακρίνει το κενό ανάμεσα στους δύο στόπερ του Ολυμπιακού και θα τρέξει να καλύψει και να ανακτήσει για ακόμα μια φορά την μπάλα. Ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για τον Ολυμπιακό, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δώσει πολλά χαρακτηριστικά στην ομάδα του Pedro Martins. Εδώ ένα ακόμα tackling, με τη δύναμη, με τι πάθος πήγε και έπεσε πάνω στην μπάλα. Καθαρά. Κάπου εδώ τελειώνει η παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που με κάνατε να είμαι σήμερα κοντά σας. Για οποιαδήποτε απορία έχετε ή κάποια ερώτηση θέλετε να κάνετε, είμαι εννοείται στη διάθεσή σας. Ο λόγος Κωνσταντίνε και Κώστα σε εσάς. Είμαι εδώ για να σας ακούσω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ έχω να τοποθετηθώ, να πω ευχαριστούμε πάρα πολύ Θάνο. Πολύ ωραία ανάλυση, επιδικομητική ήταν, θα έλεγα εγώ.
αυτό που έχω να συμπληρώσω και να τοποθετηθώ, θα πω κυρίως επιθετικά, ότι παρατήρησα ότι ο Εμβιλά πολλές φορές πριν δεχτεί την μπάλα ήξερε πού θα πρέπει να δώσει. Δηλαδή, παρατηρούσα ότι πριν πάρει τη μεταβίβαση από τον συμπαιχτού, είχε γυρίσει ήδη το κεφάλι του να παρατηρήσει το τι πρέπει να κάνει και να διαβάσει το παιχνίδι, όπως πολύ ωραία είπες. Επίσης, πολλές φορές όταν έκανε πάσα, προσπαθούσε να κινηθεί στον κενό χώρο και να εκμεταλλευτεί την απόσταση από την υπόλοιπη ομάδα ώστε να υπάρχει μια συνοχή γραμμών. Και αμυντικά, θα έλεγα ότι διάβαζε το παιχνίδι, προσπαθούσε τα κενά που είχε άμυνα να τα καλύπτει, αλλά πολλές φορές είδαμε στο παιχνίδι ότι όσες φορές έκλεψε την μπάλα, δεν τη σταμάτησε, με τη μία έπαιζε πάσα σε ένα συμπαίχτη του. Αυτό είναι αποτέλεσμα στο να είναι πάρα πολύ γρήγορος στη σκέψη του. Και αυτό φυσικά βοήθησε και τον ίδιο να έχει ξεκούραστη, να είναι πιο ξεκουράστος. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν θέλει. Η τοποθετή σου, Κωνσταντίνε, πραγματικά θεωρώ ότι είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία διακρίνουν τον Εμβιλά πάρα πολύ εύθυγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τοποθετήσεις σου. Κώστα Νικολαίδη, ακούω και σένα. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ. Αρχικά συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο σε ένα κομμάτι στα στατιστικά όσον αφορά τις passes forward που αναφέρεις, ότι ήταν σε ένα πολύ υψηλό ποστό, στο 80% περίπου αν δεν κάνω λάθος. Αυτό αυτόματα βάζει σε προβληματισμό την αντίπαλη αμυντική γραμμή αλλά και τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, δημιουργώντας αυτές τις μεταβιβάσεις και σχεδόν assist από ό,τι είδαμε στο βίντεο. Δηλαδή, έχει πραγματοποιήσει κάποιες assist από ό,τι είδαμε στο βίντεο, να δημιουργούν πρόβλημα στο αμυντικό τρίπ του αντιπάλου. Αρχικά, όσον αφορά τις επιθετικές αρετές του Εμβιλά. Και όσον αφορά στις αμυντικές αρετές, είναι ένας παίκτης ο οποίος για την ομάδα του, συγκεκριμένα και για τον τερματοφύλακα του, για τον Ζωσέ, έχει αποτελέσει ένα καθοριστικό παίχτη. Έχει δηλαδή ανακόψει αρκετές απαιτητικές στιγμές για την ομάδα του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και για τον τερματοφύλακα, για το πώς θα συμπεριφερθεί και ο ίδιος. Εγώ εκεί εστιάζω όσον αφορά τον Εμβιλά και πραγματικά μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Και πάλι Θάνο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα και εσένα για την τοποθέτησή σου. Πιστεύω ότι ήσουν και εσύ πάρα πολύ εύστοχο σε αυτά που είπες και από την πλευρά του τερματοφύλακα, όντως προπονητής τερματοφυλάκων, προσδιορίσε το θέμα, πιστεύω τέλεια. Όντως αποτελεί, θεωρώ και εγώ, ένα σημαντικό παίκτη για το ΖΟΖΕΣΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για την τιμή που με κάνατε να είμαι σήμερα εδώ κοντά σας και να μοιραστώ τις απόψεις και τους προβληματισμούς μου σχετικά με το ποδόσφαιρο μαζί σας και εσείς μαζί μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Θάνο. Εμείς ευχαριστούμε και φυσικά μην ξεχνάτε εγγραφή στο κανάλι μας, καμπανάκι για νέες ειδοποιήσεις και φυσικά κάθε εγγραφή είναι πρόσδεκτη. Να είστε όλοι καλά, έρχονται καινούργια βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Θα το πω και εδώ. Εγγραφή, fat, football, ανάλυση, θα κυρίδει όλοι. Καμπανάκι, subscribe, like. Έτσι ακριβώς. Να είστε όλοι καλά. Σε καλύτερα, Θάνο.